Ξέρουμε πότε θα γίνει η debate, αλλά ένα πολιτικό αρχηγό έχουμε εδώ για να ε. συζητήσουμε εμεί μαζί του. Ε. Είναι ο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, ο κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Χαρά μα που σα έχουμε κοντά μα. Δική μου χαρά. Καλημέρα, καλημέρα σα. Ε, ε, είσαστε καλά, τρέχετε. Τρέξιμο, ναι. Λογικό ε, Είσαστε είστε είναι... υποψήφιο ε, στο δυτικό τομέα ναι, ναι. στην Αθήνα, στην πρώτη Θεσσαλονίκη και στη Βιωτία. Και στη Βιωτία, μα ε, λοιπόν. ε, δεν είσαστε και στη Βιωτία. Ε, στη Βιωτία, διότι πρέπει να κερδιθεί η έδρα από τη Χρυσή Αυγή. Είναι τριεδρική περιφέρεια. Ε, βγαίνουν τρει έδρε: ε, μία λογικά θα πάρει Νέα Δημοκρατία, μία ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι και τώρα, και ο τρίτο ε, θα είναι αυτό που θα κερδίσει την τρίτη έδρα. Και την προηγούμενη φορά, πρέπει να σα θυμίσω, το 2015, χάθηκε η έδρα για 100 τόσου ψήφου. Στον ομόβιωτία και σας την πήρε η Χρυσή Αυγή. Ήμασταν τέσσερι με ποσοστό 7, κάτι εμεί, 7, σας κάτι τέτοιο. Αν δεν εσεί. Άρα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι, νομίζω ότι είναι, θα είναι για το καλό και του λαού τη Βιωτία αλλά και γενικότερα για το λαό τη χώρα. Το να πάει όσο γίνεται πιο κάτω αυτό το ναζιστικό μόρφωμα, αυτή η συμμορία που έχει δολοφονήσει συνανθρώπου μα, είναι κρίσιμο ζήτημα. Και βεβαίω αυτέ τι εκλογέ, θεωρούμε, αν είναι δυνατόν, ο ελληνικό λαό να τη βγάλει και έξω από τη Βουλή. Κύριε Γενικέ, ο κύριο Τσίπρα λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκο Μητσοτάκη προσπαθεί από την πίσω πόρτα να μα γυρίσει στη λιτότητα. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη από τη δική του την πλευρά λέει όχι στην σταστημότητα, ισχυρή Νέα Δημοκρατία για να κάνουμε ένα άλμα εμπρό. Εσεί τι λέτε τώρα ανάμεσα σε αυτού οι οποίοι διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία. Εσεί τι ρόλο Κύριε Παπαδάκη, τα μέτρα που θα πάρει η νέα κυβέρνηση είναι ήδη δρομολογημένα, ήδη προαποφασισμένα και συμφωνημένα. Δηλαδή θα είναι πάνω στα μνημόνια τα προηγούμενα και κυρίως το τρίτο μνημόνιο που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τους υπόλοιπους. Θα είναι οι δεσμεύσει της μεταμνημονιακής υποτίθεται εποχής μετά τον περσινό Αύγουστο, όπου και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσει. Έχουμε ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Έχουμε εποπτεία συγκεκριμένη και πολύ αυστηρή για τον έλεγχο των δημο δημοσιονομικών στόχων επίσης ανατρίμηνο και αναεξάμηνο και βεβαίως έχουμε όλη αυτή την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη ασχέτως μνημονίων ή μη μνημονίων που είναι ε, και που λέει ότι πρέπει να γίνουν οι αναγκαίε αναδιαρθρώσεις έτσι ώστε να ενισχυθεί το μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό που ακούμε και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Τσίπρα να μιλάνε για επενδύσεις αλλά σημαίνει πολλά δωράκια πολλέ νέε φοραπαλλαγέ, πολλά προνόμια για το μεγάλο κεφάλαιο. Ήδη ο ΣΕΒ του είπε εδώ στην Ελλάδα, συγχαρητήρια σε αυτή την κατεύθυνση να δουλέψουμε και για τον κύριο Τσίπρα που εφάρμοσε το 62% των προτάσεων του ΣΕΒ και στον κύριο Μητσοτάκη του λέει: Προχώρα και εσύ στην ίδια κατεύθυνση. Σου έχουμε εμπιστοσύνη επίση ότι θα τα εφαρμόσει. Άρα αυτά ο ελληνικό λαό θα πρέπει να τα θεωρήσει ω δεδομένα. Και από αυτή τη σκοπιά να σκεφτεί το δικό του συμφέρον. Γιατί σήμερα έχει μεγάλη σημασία ποια δύναμη θα είναι αυτή που θα μπορέσει και να αντιπαλέψει μέσα στη Βουλή αλλά και έξω αυτή, στο λαϊκό κίνημα, με το λαό, τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, να προβάλλει προτάσεις νόμου που έστω ανακουφίζουν, εμείς δεν είμαστε έξω από αυτό, ελάχιστα τους εργαζόμενους, τους συμπολίτες μας, τους συνταξιούχους, τους νέους, όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, τα μεσαία στρώματα επίσης που έχουν πληγεί βάναυσα τα τελευταία χρόνια όπως είναι οι αυτο, αυτοαπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι, οι αγρότες επίσης, κυρίως η μικρή και μεσαία αγροτιά και βεβαίως να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια και αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ. Έχει τη δυνατότητα να μπει σφίνα, ας πούμε επιτραπεί η έκπραση, στα δύο αυτά μεγάλα κόμματα, αριθμητικά μεγάλα κόμματα, γιατί και το κοκού είναι μεγάλο κόμμα και με ιστορική παράδοση, ε, έχει τη δυνατότητα. Και βέβαια εσεί λέτε ότι την δυνατότητα θα μας τη δώσει ο λαός. Τη δυνατότητα μπορεί να την έχετε mm. ατομικά και προσωπικά, εσεί, αν το κάνετε, αν ο λαό δεν ανταποκριθεί. Ναι, ο λαό πρέπει να ψηφίσει. Επιλέγει στι κάλπε αυτέ. Δεν είναι ευρωεκλογέ, δεν είναι δημοτικέ και περιφερειακέ. Είναι πιο κρίσιμε αυτέ οι εκλογέ. Γι' αυτό και πρέπει να πάει να ψηφίσει. και να δώσει κόσμο την ψήφο του. Παισμένο. Ναι, μα είναι. Ο κόσμο είναι απογοητευμένο από όλη αυτή την πολιτική, όλα αυτά που ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια και σε αυτό γι' αυτό εμεί καταδικάζουμε την κυβέρνηση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, διότι διέψευσε ελπίδε, απογοήτευσε πάρα πολύ κόσμο, έστειλε πάρα πολύ κόσμο στη μυρολατρεία, στο δεν γίνεται τίποτα. Να επιλέξαμε και την αριστερά, επιλέξαμε κάποιου ανθρώπου που μα λέγαν άλλα και μα κορόεδεψαν και αυτοί όπω και οι προηγούμενοι. Άρα αυτό δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα. Υπάρχει αυτό το συνέστημα, όμως αυτό μεταφράζεται ταυτόχρονα και σε οργή σε δυσαρέσκεια και εμεί θεωρούμε ότι πρέπει να εκφραστεί. Δηλαδή, αυτή η δυσαρέσκεια που έκφρασε ένα κόσμο, όχι όμω σε σωστή κατεύθυνση πάντα στι προηγούμενε εκλογέ, πήγε σε συντηρητικά σχήματα, σε κόμματα μια χρήση που είναι άχρηστα στην ουσία για το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό και τι ενδιαφέροντα έχει ο ελληνικό λαό για να τον βοηθήσουν να πάει έστω ένα βήμα μπροστά. Και βεβαίω να τη δώσει αυτή τη δύναμη σε αυτό το κόμμα που μπορεί Ξέρετε πραγματικά και, λέτε, και να κάνει προτάσει νόμου και να καταθέσει τροπολογίε, να τι ψηφίσουν και να υπάρχει μια προοπτική για αυτόν τον τόπο. Γιατί η καλύτερη σφήνα σήμερα σε αυτό το δικοματικό, διπολικό παιχνίδι που παίζεται πάρα πολλά χρόνια τώρα στη, στην πατρίδα μα είναι ένα ισχυρό ΚΚΕ. Αυτό θα καθορίσει και τη διαφορά, αυτό θα ανοίξει ένα δρόμο για να μπορεί να χαμογελά ο λαός αύριο, να έχει κατακτήσει σήμερα αλλά κυρίω να ανοίγει και ένα δρόμο για μια πραγματικά λαϊκή διακυβέρνηση. είναι λοιπόν το ερώτημα. Θα πει τώρα ο πολίτη που μα παρακολουθεί, Εγώ δεν είμαι κομμουνιστή. Γιατί να ψηφίσω κουκουέ. Πρέπει να είμαι κομμουνιστή για να ψηφίσω το κουκουέ υποχρεωτικά. Πρέπει να φύγουμε από αυτού του διαχωρισμού. Θα με έχετε ακούσει και από αυτή την εκπομπή. Και συνέχεια να λέω και να λέμε ως κόμμα ότι ο διαχωρισμός, η διέρεση στην ελληνική κοινωνία δεν βρίσκεται στο ότι αυτός είναι κομμουνιστής, ο άλλος είναι αριστερός, ο άλλος δεξιός, ο άλλος είναι ο Άλλος, ο, ο άλλος ή, ή οτιδήποτε αυτά άλλο. Πολύ αυτά, αυτά είναι και ρευστά, αλλάζουν, πολλού έχουμε δει να ε. Αλλά το κύριο είναι αν είναι εργαζόμενος, μισθωτό του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, αν είναι αυτοεπασχολούμενο επαγγελματίας, αγρότης, ε, αν είναι συνταξιούχος, αν είναι δηλαδή που έχει και αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα που του φέρνουν οι πολιτικές και οι νόμοι που ψηφίζουν οι εκάστοτε κυβερνητικές πλειοψηφίε μέσα στη Βουλή. Άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος πρέπει να είναι και ενωμένο, στους αγώνες, στις διεκδικήσεις του αλλά κυρίως να στραφεί και να συμπορευθεί με το ΚΚΕ Ήδη όπως ξέρετε στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και πριν και τώρα πολύ περισσότερο έχουμε ανθρώπους που έχουν ενταχθεί και στα ψηφοδέλτια ως υποψήφοι, οι οποίοι προέρχονται από άλλους χώρους δηλαδή ήταν βουλευτές ή στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ πριν ήταν ε, στελέχη της ΛΑΕ, ε, της Ανταρσία, από το χώρο ε, αυτό της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, ήταν στελέχη του Πασόκ κάποιοι και συμμετείχαν. Και έχουμε επιφανεί παράγοντε που δούλεψαν σε αυτό είναι για παράδειγμα, ότι, η για Για στρατιωτική... πρώτη φορά κάνετε τέτοιο άνοιγμα. Ναι. Μεγάλο. Ναι, προσπαθούμε πάντα, αλλά νομίζω είναι και η συγκυρία που ε, ένας ένα κόσμο, άνθρωποι ε, καλή θέληση, είδαν σήμερα ότι το ΚΚΕ όχι μόνο είναι έντιμο, όχι λέει καθαρά πράγματα, όχι λέει αλήθειες και επιβεβαιώθηκε, αλλά έχει και πρόταση που μπορεί να ανοίξει ένα δρόμο σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή τη χώρα, για να πάμε σε ένα άλλο από αυτό το μονόδρομο που μας έχουν συνηθίσει οι μέχρι σήμερα κυβερνόντες. Από το ΣΥΡΙΖΑ λένε κάποιοι ότι με την κριτική την οποία ασκείτε, ουσιαστικά, εάν δεν καταφέρετε να ψηφίσουν κουκουέ, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία ότι ουσιαστικά δηλαδή με την κριτική σα σπρώχνετε προ τη Νέα Δημοκρατία. Θα το έχετε ακούσει αυτό. Ναι, βέβαια το έχω ακούσει. Μάλιστα και χθε ο κύριο Τσίπρα ξανά το επανέλαβε. Υπενήχθη για κάτι τέτοιο. Όμω ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταλάβει το εξή και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ήταν η πολιτική του που έστειλε πάνω από ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, που δικαίωσε τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ως κυβερνήσεις και να έρχονται σήμερα να εμφανίζονται ως δικαιωμένοι που δεν είναι. Διότι έχουν αντίστοιχη πολιτική, τους γνωρίσαμε στο παρελθόν και σήμερα με όποιες τροποποίησεις ή αλλαγές και αν εμφανίζονται προεκλογικά πάλι στην ίδια ρότα θα βαδίσουν. Σε αυτή που βάδισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή που βάδισαν και οι προηγούμενοι, του λοιπόν, τους. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατανοήσει ότι δεν ευθύνεται το ΚΚΕ το οποίο είναι μια σταθερή δύναμη. Άλλωστε είδαμε 302.000 ψήφους, εμείς τους κρατήσαμε γερά, δεν στείλαμε ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στην ακροδεξιά, ούτε αλλού. Αντίθετα, αυτός ο, ο, κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο με αποκλειστική δική του ευθύνη μετακινήθηκε προς αλλού προς τη δεξιά ή την ακροδεξιά ή σε κόμματα άλλης μιας χρήσης σαν το βαρουφάκι. Άρα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας αντί να κάνουν πραγματική αυτοκριτική βλέπουμε ξανά να οδηγούνται σε μια λάθος, όχι μόνο στρατηγική, γιατί αυτοί την έχουν, έχουν απεμπολίσει την, την προοδευτική στρατηγική, αλλά μιλάμε ακόμα και για ανάλυση ορισμένων συμπερασμάτων που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν και τους ίδιους και τον κόσμο τους κυρίων, γιατί για τους ίδιους δεν μας ενδιαφέρει μας και πολύ, να βγάλει συμπεράσματα και να στραφεί σε σωστή κατεύθυνση, δηλαδή να στραφεί προς το ΚΚΕ, να ενισχυθεί. Θα είναι κέρδος για τις δυνάμεις της εργασίας των εργαζομένων, ε, αυτών που υποφέρουν σήμερα στην Ελλάδα, το να μην έχει μόνο 5% το ΚΚΕ αλλά να έχει 7, 9, 10, όσο γίνεται περισσότερο. Γιατί μόνο έτσι με σιγουριά θα βλέπει την πλάτη του ΚΚΕ η Χρυσή Αυγή και όλα τα υπόλοιπα ακροδεξιά σχήματα, τα καινούργια που πάνε και φτιάχνουν μια χρήση, σαν αυτό το κόμμα του Βελόπουλου που συνομιλεί με τον Ισού Χριστό εκεί και, και κοροϊδεύει και του πιστού, του χριστιανού Ορθόδοξου, δηλαδή αυτό ε, ο, ο Μπαγαπώντη, λοιπόν για να μην πω τίποτα χειρότερο, ούτε βέβαια σε κόμματα όπω ο Βαρουφάκη που φεύγει ένα κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ και του δίνει 3% 29 3,1 μπα και μπει στη Βουλή πάλι για να κολλήσει ως τσόντα σε κάποιον από τους δύο και να κάνει αυτά τα ίδια. Γιατί και αυτόν τον γνωρίσαμε ω Υπουργό Οικονομικών, άνθρωπος των σώρων, του όρου ήταν, έχει πει ότι ήταν, το λένε όλοι ότι ήταν, είναι γνωστό στην ελληνική κοινωνία και βεβαίως μας έφερε το τρίτο μνημόνιο. Το προετοίμασε μια χαρά το πρώτο εξάμεινο, οι αλλαγέ που έκανε και που τι διατυμπανίζει τώρα ήταν τα γνωστά. Την Τρόικα να μην τη λέμε Τρόικα, γιατί ε, σηκώνεται η τρίχα του κόσμου, να τη λέμε θεσμού, ε, το μνημόνιο να μην το λέμε μνημόνιο, να το λέμε Ξέρω εγώ, συμφωνία ε, αναγκαία για τη δημοσιονομική προσαρμογή και πάει λέγοντα. Τα γνωστά δηλαδή κομπογιανίτικα, τα γνωστά αυτά που είναι για λαϊκιστική, ε, προπαγανδιστική έκφραση και να πιάσει έναν κόσμο τέλο πάντων, τα οποία τα επαναφέρει και σήμερα. Και κατά τα άλλα σου λέει Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρω ψωμί, άρα και οι αποφάσει τη Κομισιόν που πρέπει να υλοποιηθούν στην Ελλάδα και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Άρα λοιπόν, κόμματα μια χρήση, σαν αυτά που γνωρίσαμε στο παρελθόν και εμεί το λέγαμε. Πού είναι το ποτάμι, πού είναι η Ανέλ, πού είναι η Ένωση Κεντρών, πού είναι η Δημάρ, όλοι αυτοί. Έχουν εξαφανιστεί ή βρίσκονται και κολλάνε από εδώ και από εκεί ξεχωριστά στελέχη τους. Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός έχει να δει ένα βασικό ζήτημα. Ότι το δίλημα σήμερα είναι αν θα μπορέσει να υπάρχει η δύναμη της αντίστασης ισχυρή και μέσα στη Βουλή και μέσα στο λαό. Αυτή είναι το ΚΚΕ. Το ξέρει ο ίδιος. Φτάνει να πάρει την απόφαση την Κυριακή στις 7 Ιουλίου να πάει να ρίξει το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ σε όλη την Ελλάδα στην Κάλπη έτσι ώστε να υπάρχει μια πολύ ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα, να υπάρχει ένα ισχυρό ΚΚΕ στη Βουλή και στο Λαό για μέτρα ανακούφιση, για αντίσταση στα μέτρα τα αντιλαϊκά Μες. που έρχονται και κυρίως να ανοίξουμε ένα δρόμο για μια άλλη προπτική, για μια πραγματική λαϊκή διακυβέρνηση με το Λαό πραγματικά στην εξουσία. Να έρθουμε τώρα στα εθνικά θέματα έχουμε την προκλητικότητα την, την τουρκική η οποία εντείνεται έχουμε ε, την πρόκληση στον, στην Κυπριακή ΑΟΣ με τον Πορθητή. Το Γιαβούς να πηγαίνει και αυτό προς τα εκεί. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια η οποία αποφασίζει σε λεκτικό επίπεδο καταρχήν και θα δούμε αν θα εφαρμοστούν σκληρά μέτρα. Να κουνάει το δάκτυλο Ερντογάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να λέει μην τολμήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Τον Ερντογάν να χάνει τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη από τον Ιμάμολου. Θέλω την άποψη του Κουκουέ για το θέμα αυτό. Ναι, είναι πολλά θέματα μαζί βέβαια, πάντως είναι κοινό ο παρονομαστής τους. Εμεί εμείς ανησυχούμε για την ένταση της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας. Είναι φανερή. Σας φοβίζει θερμό επεισόδιο. Η άρχουσα τάξη της Τουρκίας έχει, βεβαίως μας φοβίζει θερμό επεισόδιο, έχει σχέδιο. Δεν θεωρούμε ότι το κάνει μόνο για προεκλογικούς δικούς της λόγους, για εσωτερικούς όπως λέμε λόγου. Ε, λόγους. Φυσικά και αυτοί παίζουν το, έχουν το ρόλο τους, αλλά κυρίως ο σχεδιασμός και η στρατηγική της είναι οι ενεργειακές πηγές που υπάρχουν στο Αιγαίο, στην Κυπριακή ΑΟΣ, συνολικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές τις διεκδικεί και θα κάνει τα δύνατα δυνατά και έχει στρατηγικό σχέδιο βήμα το βήμα να κατοχυρώνει τις θέσεις της, που σημαίνει παραβιάζοντας κυριαρχικά δικαιώματα και της Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της αύριο της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτό το κάνει με διάφορες παραβιάσεις του εναέριου, του υδάτινου ε, χώρου κλπ. Ε, μέχρι τώρα τα έχουμε ζήσει αυτά. Και βεβαίως μου προξενεί εντύπωση η χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, μάλλον λεκτικό ατόπιμα θα ήταν, που λέει ότι τέτοιες ομές παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, αν ξεπεράσουν κάποια όρια, ε, τότε θα απαντηθούν πιο δυναμικά. Το ζήτημα είναι ότι αποδέχεται ο κύριος Τσίπρας τις μέχρι σήμερα παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων με αυτή την διατύπωση. Θέλω να πιστεύω ότι του ξέφυγε και το, ε, και το είπε. Αν και γενικότερα ο εφησυχασμός, η ανοχή δεν σημαίνουν ψυχραιμία, γιατί η κυβέρνηση το να κάνει τη να χώνει το κεφάλι μέσα στην άμμο, όταν βλέπει τα δύσκολα ή όταν βλέπει την επιθετικότητα της Τουρκίας δεν βοηθά. Άλλο η ψυχραιμία, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, και άλλο η ενδοτικότητα ή αν θέλετε κυρίως ο εφησυχασμός. Δεν λέμε ούτε οι λεονταρισμοί, ούτε οι άσκοπες κινήσεις και ε, όλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν, αλλά ούτε και η συνεχής υποχωρητικότητα, κάνω δίθεν μέτρα οικοδόμησης και εμπιστοσύνη συζητάω με την Τουρκία ή προσπαθώ λεκτικά να την πιέσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν Γιατί το... είδαμε και το αποτέλεσμα τη Συνόδου, δηλαδή. Στην ουσία ήταν πάλι λόγια του αέρα, από τα γνωστά. Θα παρακολουθούμε τι εξελίξει, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία να τηρεί το διεθνέ δίκιο. Φέξε μου, <χαι> να μην πω και γλίστρες. Λοιπόν, ε, ε, θέλει δηλαδή σε αυτά τα ζητήματα ε, πάρα πολύ, πάρα πολύ προσοχή και βεβαίω από αυτή τη σκοπιά και η κάθοδος του γιαβού είναι ένα παραπέρα βήμα κλιμάκωση σε αυτή την επιθετικότητα. Θα τολμήσουν ε. να κάνουν κάτι ανοιχτά του Καστολορίζου, λέτε. Αυτό εξαρτάται από την τουρκική πολιτική. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν θα κάνουν. Εμεί ανησυχούμε όμω ότι κάποια στιγμή, αν δεν είναι άμεσα τώρα στο μέλλον, είναι στου σχεδιασμού του και γενική, θα να, 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 κατοχυρώσουν, να κατοχυρώσουν δικαιώματα. Σε ένα τέτοιο δεχόμενο. Πώς πώ θα έπρεπε να αντιδράσει η ελληνική πλευρά, Νομίζω έχει ζει. αποφασίσει το Κισέ γι' αυτό. Η ΙΤΑ Ερντογκάν θα Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τι θα ακολουθήσει από εκεί και πέρα. Ήταν Διότι κατοχυρώνοντα τέτοια δικαιώματα που δεν έχει η Τουρκία στην ελληνική ΑΟΣ, για παράδειγμα, ακόμα και πολεμική εμπλοκή, σημαίνει μετά διαπραγμάτευση. Διαπραγματεύεσαι. Και ξέρουμε τι σημαίνει διαπραγμάτευση. Στην Κύπρο, το 1974 μπήκαν, καταλάβαν το σχεδόν το μισό νησί, το 40% του νησιού και 45 χρόνια μετά είμαστε στην το ίδια θέμα... και χειρότερη θέση σήμερα. Η... Δηλαδή, εντάξει, διαπραγματεύσει γίνονται, η... αλλά η κατοικία η... υπάρχει. Η... Αν γίνει οτιδήποτε άλλο, θα είναι ένα το κρατούμενο το δεδομένο. Μπορεί να υπάρχει πολεμική εμπλοκή. Η πολεμική εμπλοκή σταματά με διαπραγματεύσει. Γιατί απαντά ο ένα, απαντά ο άλλο. Κάτι μπορεί να γίνει. Θα την πληρώσει, βέβαια, ένα τμήμα νεολαία κόσμου που θα εμπλακεί αυτό το ζήτημα. Και το θέμα είναι ότι θα γίνει σε συνέχεια διαπραγμάτευση αλλά η διαπραγμάτευση σε αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς με αυτούς τους αρνητικούς συσχετισμούς σήμερα, με το γεγονός ότι κάθε τέτοια μεγάλη καπιταλιστική δύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο σύνολο και ξεχωριστά οι χώρες της Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία Βετανία, ή Άλλη από εκεί και ούτε, πέρα, ούτε. Μεγάλη Βρετανία, η πόλοι, αλλά και οι περιφερειακέ που εμπλέκονται, Τουρκία... Ισραήλ έχει τα δικά του συμφέροντα κλπ. Θα είναι δεν θα είναι σε όφελο των λαών, δεν θα είναι σε όφελο, αν θέλετε, και των κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνικού λαού, τη Ελλάδα ή του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία. Διότι η εμπλοκή μα, η μεγαλύτερη στο ΝΑΤΟ και στι ΗΠΑ σε τέτοιου οργανισμού υπερελιστικού, δεν ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Αυτοί έχουν στο μυαλό του τα δικά του οικονομικά, γεωπολιτικά. Και άλλα συμφέροντα. Εάν... Και βεβαίω από αυτή τη σκοπιά κάνουν τι συμμαχίε του. Πότε είναι με την Τουρκία, πότε λίγο χαϊδεύουν την Ελλάδα. Κυρίω όμω ο στόχο του είναι να αποσπάσουν όλου και όλε αυτέ τι χώρε από την αγκαλιά τη Ρωσία ή τη Κίνα, από αυτού δηλαδή που είναι οι πραγματικοί ανταγωνιστέ του στο διεθνέ επίπεδο σε αυτού του ανταγωνισμού των λύκου συμμαχιών Βλέπω ένα ωραίο μήνυμα. Είμαστε μια παρέα σε ένα καφενείο, 12 άτομα. 12 άτομα. Παρακολουθούμε την α, τα όσα λέει ο κύριο Κουτσούμπα. Είμαστε αναποφάσιστοι. Δεν έχουμε ψηφίσει ποτέ κανένα από εμά Κουκουέ. Γιατί να ψηφίσω για πρώτη φορά Κουκουέ. Είναι 12 άτομα μαζεμένα. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα καλό δείγμα. Πρέπει να το αποφασίσουν. Είναι πάρα πολλοί κόσμος. έτσι. Πρέπει να πάρετε την απόφαση να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ, άσχετα αν διαφωνείτε. Εμεί αυτή τη στιγμή. Μιλάμε με όλο τον ελληνικό λαό, αυτούς που είναι καταπιεσμένοι, αυτούς που έχουν υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και από αυτή τη σκοπιά πρέπει δυνατά στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Και προτάσεις νόμου έχουμε έτοιμες που θα τις καταθέσουμε και τροπολογίες σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο και βεβαίως θα έχουμε τη δύναμη με τη λαϊκή πάλι με τους αγώνες να διεκδικήσουμε αυτά που ανήκουν στο λαό μας. Αυτό θα το κάνουμε. Μας ξέρετε στην καθημερινότητά σας, στους αγώνες, πρωτοπόρα θα δρούμε και βεβαίως πάρτε αυτή τη ρημάδα την απόφαση για μια φορά. Επιλέξτε το διαφορετικό αφού δεν το έχετε κάνει και ελάτε μαζί μας. Πάντα έτσι αυθόρμητος και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Να σας ευχηθώ ευχαριστώ. καλή επιτυχία και, και θέλω να πω, αν θέλετε να κάνω ένα σχόλιο, <coughs> βλέπω ανανέωση και σε εσά, αλλά και στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ είναι εμφανή και η ανανέωση δική σα. Πάντα ανανεώνεται το κουκουέ. <Κι> Άλλωστε, το σύγχρονο και το καινούριο είναι αυτό που βλέπει μπροστά το μέλλον και όχι αυτό που μα γυρνάει πίσω στο παρελθόν. Να σα ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Ευχαριστώ Γενικέ. Ευχαριστώ πολύ.